Γεια χαρά. Είναι 2 Φεβρουαρίου. Σαν σήμερα, πριν 50 χρόνια, σε μια μικρή πόλη της Περσίας, το Ραμσάρ, υπεγράφει μια πάρα πολύ σημαντική συνθήκη για τη γη. Η συνθήκη για τους υγρότοπους. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η υγρότοπη για τη γη μας? Γιατί είναι σημαντική η υγρότοπη? Για τρεις λόγους. Ο πρώτος. Είναι σημαντικοί πυρήνες για τη βιοποικιλότητα. Ο δεύτερος είναι ότι προσφέρουν ποιότητα ζωής σε αυτούς που ζουν δίπλα τους και σε αυτούς που τους επισκέπτονται. Και ο τρίτος είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τη διαμόρφωση ενός κλίματος μιας περιοχής. Σήμερα βρισκόμαστε στις εκβολές του ρέματος της Πικροδάφνης, ένα υγροτοπικό σύστημα στην καρδιά της πόλης. Γιατί βρισκόμαστε εδώ? Για να τονίσουμε σε όλους εσάς πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να επιδρά θετικά με τα υγροτοπικά μας οικοσυστήματα. Πόσο σημαντικό είναι να τα προστατεύει. Θες να συμμετέχεις στην προστασία των υγροτόπων? Είναι πολύ εύκολο. Ψάξε και μάθε. Ανίση Ελικόπουλο. Ζωγράφισέ μας. Τι ζώο, πουλί, φυτό θα ήθελες να είσαι αν ζεις σε έναν υγρότοπο? Και αν είσαι πρόσκοπος? Αν είσαι πρόσκοπος, να μας πεις σε τι υγρότοπο θα ήθελες να ζεις. Και αν είσαι ανιχνευτής, μέλος δικτύου ή βαθμοφόρος, πού θα ψάξεις? Τότε συμμετέχεις σε μια διαμαρτυρία για τη σωτηρία του υγρότοπου της περιοχής σου και πρέπει να βρεις ένα σύνθημα για να περάσεις το μήνυμά σου.